Μεγάλο. Τώρα θα πάμε στον κύριο Γιώργο Κατσαρό. Για να μας πει και εκείνος, κύριε Κατσαρό, καλή σας ημέρα. Για να μας πει και καλή εκείνος. Μέρα, καλημέρα, κύριε Κατσαρό. Πώς υποδέχθηκε, πώς άκουσε πώς την είδηση. Είναι καλή μέρα. Καλή μέρα δεν είναι. Δεν είναι. Mm-hmm. Είναι μια μέρα, μαύρη μέρα, που δεν θα την ξεχάσουμε εύκολα. Όπως δεν θα ξεχάσουμε δηλαδή εύκολα το Μίκη του Θεοδωράκη. Είναι πολύ δύσκολη η στιγμή αυτή η σημερινή για μας τους συνθέτες. Γιατί ήταν ένας από τους προτεργάτες γενικά στο ελληνικό τραγούδι ο Μίκης Θεοδωράκης και που ύστερα από εκείνον και τον Μάνο ακολουθήσαμε όλοι ένα δρόμο που το ονομάσαμε ελαφρολαϊκό τραγούδι, αν θέλετε, ελληνικό τραγούδι. Βάλαμε το μπουζούκι περισσότερο στα τραγούδια μας. Ναι. Ένας συνθέτης... Πολύ συνέστημα. Μπροστάρης. Και από τους, ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος, λέγαμε και νωρίτερα, μελοποίησε ποίηματα, κάτι που δεν είχε φανταστεί κανείς ότι θα γινόταν στο καλλιτεχνικό στερεώμα. Ακριβώς, ακριβώς. Ποτέ, ποτέ. Ξέραμε το ποίημα ή δεν το ξέραμε και το γνωρίσαμε από τη μουσική του. Και ήταν το... μεγάλο βήμα, αλλά τι να πρωτοποιείς για τον Μίκη. Και σαν άνθρωπο και στη ζωή του γενικά δεν ήταν μόνο τα τραγούδια του, ήταν γενικά ο άνθρωπος ο οποίος, επειδή δούλεψα μαζί του συνδικαλιστικά, δηλαδή συνεργάστηκα συνδικαλιστικά μαζί του, όταν πρωτοκάναμε την Ένωση Δημιουργών Ελληνικού Τραγουδιού. Ναι. Και τον έζησα από κοντά. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τόσο πολύ αγαπητός. Σε έκανε από την πρώτη στιγμή να τον πλησιάζεις, να τον αγαπήσεις. Εκτός του ότι ήταν μεγάλο ταλέντο μουσικό. Συνεργαστήκατε καλά τότε με τον Μίκη Θεοδωράκη? Συνεργαστήκαμε συνδικαλιστικά. Ο Μίκης, ο Μάνος και εγώ είχαμε πρωτοφτιάξει την Ένωση Δημιουργών Ελληνικού Τραγουδιού. Ναι. Και ήταν φίλος ο Μίκης. Φίλος. Κύριε Κατσαρέ, τώρα με την εμπειρία σας και την τεράστια συμβολή σας και τη δικιά σας στην ελληνική μουσική, τι ξεχωρίζετε, αν μπορείτε να ξεχωρίσετε κάτι από τα έργα, ποιο θεωρείτε το κορυφαίο έργο του Μίκη Θεοδωράκη? Τα έργα του είναι με πολλά, δεν ξεχωρίζεις κάτι. Εκείνο που ξεχωρίζεις είναι το άρωμα της μουσικής του. Έτσι θα το πω εγώ. Το άρωμα της σύνθεσής του. Τα τραγούδια του που από την πρώτη ατάκα της εισαγωγής καταλαβαίνεις ότι είναι του Μίκη. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για ένα συνθέτη. Και πολύ παθιασμένος άνθρωπος και μουσικά και πολιτικά. Με μεγάλη δράση. Μα έχει ιστορία ρόκλης στην πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε μέχρι υπουργός. Έγινε βουλευτής, υπουργός, απ' όλα. Αλλά το θέμα δεν είναι για μας εκεί. Το θέμα είναι στην μουσική. Αυτό τον ήχο του που τον καταλαβαίνεις από την πρώτη νότα. Και παρακαταθήκη και κληρονομιά η οποία θα μας συνοδεύει για πάντα, κύριε Κατσαρέ. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι δεν σβήνει τίποτα. Μένει, μένει αιωνίως. Μένει αιωνίως. Ο Μίκης με τα τραγούδια του και με τα έργα του. Και όλοι οι καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια έσπευσαν, ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του, διότι υπήρχε ακριβώς αυτό το διαφορετικό, αυτό το πάθος, αυτό το ίχνος το οποίο, όπως λέτε και εσείς, έχει αφήσει ανεξίτηλο. Ναι, το οποίο συνεχίζεται, δεν σταματάει πουθενά. Συνεχίζεται και τώρα, δεν σταματάει πουθενά. Μάλιστα. Κύριε Κατσαρέ, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά.